Εκεί, λοιπόν, γεννήθηκε η Ενωμένη Ανατολική Φθιώτιδα. Όχι πίσω από κλειστές πόρτες, όχι σε βουλευτικά γραφεία. Γεννήθηκε εκεί έξω, στην κοινωνία, στις γειτονιές του τόπου μας. Εκεί όπου η ειλικρίνεια και η γνησιότητα υπερβαίνουν τις υπόγειες συμφωνίες. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε όλους τους δημότες που θέλουν να δουν τον τόπο τους να προοδεύει και να προχωρά μπροστά. Είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης. Να βάλουμε όλοι μαζί ένα στόχο και να εργαστούμε σκληρά γι' αυτόν. Να γίνει ο διευρυμένος Δήμος Τηλίδας ένας Δήμος πρότυπο με διοίκηση... με διοίκηση που θα έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το τι κατεύθυνση θέλουμε να πάρει ο τόπος μας για τα επόμενα χρόνια και κυρίως όμως πώς θα το πετύχουμε αυτό. Η Στυλίδα για μένα είναι οι αναμνήσεις μου. Είναι η βόλτα και τα παιχνίδια στην παραλία και στην πλατεία. Είναι ο πλάτανος. Είναι οι βουτιές στον καλόγερο. Είναι οι συμμαθητές μου. Είναι το σπίτι που μεγάλωσα. Εγώ έζησα εκεί οι γονείς μου, οι παππούδες μου, στην οδό Λαμίας 21. Η Στυλίδα είναι οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι που ομορφαίνουν τις γειτονιές της, την αγορά της, την καθημερινότητά της. Και το ξέρετε καλά ότι πίσω από κάθε σχέση αγάπης είναι κυρίως οι άνθρωποι. Για μένα, φίλες και φίλοι, η Δημαρχία δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Δεν αποτελεί όχημα να εκπληρώσω φιλοδοξίες ή άλλους σχεδιασμούς, ούτε να ζήσω ξανά τις αναμνήσεις που έζησα. Όχι, δεν ονειρεύομαι να ζήσω ξανά τις αναμνήσεις μου. Ονειρεύομαι όμως τα δικά μου παιδιά και τα δικά σας παιδιά να επιστρέψουν στον τόπο μας. Και να δημιουργήσουν τις δικές τους αναμνήσεις σε ένα Δήμο όμορφο, ανοιχτό και ζεστό. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ένα δήμαρχο που θα είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο Δήμο 24 ώρες από το 24ωρο. Και θα έλεγα όχι ένα δήμαρχο που ενδιάμεσα στις άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις να ασχολείται και με το Δήμο. Έχει ανάγκη από ένα δήμαρχο που να μπορεί να διοικεί, να ανοίγει πόρτες, να διεκδικεί και να πετυχαίνει τους στόχους που έχει βάλει. Και φυσικά θέλει ένα δήμαρχο που να πατάει στη γη και πάνω απ' όλα να γνωρίζει ότι χωρίς ικανούς και αξιόλογους συνεργάτες δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται από τις μονάδες, έρχεται από τις ομάδες. Γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα. Να σας παρουσιάσω την πιο δυνατή αυτοδιοικητική ομάδα της Ανατολικής Φθιώτιδας. Απαρτίζουν άνθρωποι χωρίς κομματικές παροπίδες, χωρίς ταξίματα και ανταλλάγματα. Άνθρωποι που ξέρουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν και να πετυχαίνουν. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Και πιστέψτε με, είναι μεγάλη τιμή για μένα που αυτοί οι τόσο αξιόλογοι άνθρωποι είναι δίπλα μου και συμμετέχουν στο συνδυασμό μας. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε
καταθέσουμε την ψυχή μας. Να κάνουμε την καρδιά της Ανατολικής Φιότιδας σε κάθε γωνιά της να χτυπήσει δυνατά. Με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Με αυτή τη δυνατή ομάδα. Πάμε μπροστά. Πάμε δυνατά για μια καθαρή νίκη. Μια νίκη ορόσημο για την Ανατολική Θεότιδα και την αυτοδιοίκηση. Για να φτιάξουμε μαζί το Δήμο Στυλίδας πρότυπο για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε πολύ!